ανάδειξέ το με χαρά φιλοξενεί την κυρία Μάνια Βλαχογιάννη. Καλησπέρα, Μάνια. Καλησπέρα σας. Η Μάνια Βλαχογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος πιάνου του Εθνικού Οδείου Αθηνών σε ηλικία 17 ετών, με άριστα πανψηφί, πρώτο βραβείο και αριστείο εξαιρετικής επιδόσεως και του Richard Strauss Conservatorium του Μονάχου, σπούδασε παράλληλα μονοδία και musical theater performance, φίτησε στην ανώτατη μουσική σχολή της Δρέσδης και στη δραματική σχολή του Herbert Dreyer, ενώ ολοκλήρωσε τα δύο πρώτα έτη της νομικής σχολής Αθηνών. Συμμετείχε σε περισσότερες από 160 μουσικοθεατρικές παραστάσεις σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Διετέλεσε υποδιευθύντρια της κρατικής μουσικής σχολής του Γκάρχινγκ στο Μόναχο, όπου μεταξύ άλλων σκηνοθέτησε musicals για παιδιά και νέους. Σήμερα ζει στην Αθήνα, συνεργάζεται στενά με το Διεθνές Φεστιβάλ Πορτοχελίου, παίρνει μέρος σε θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις και συνεργάζεται με μεγάλη ελληνική δισκογραφική εταιρεία ως ερμηνεύτρια και στιχουργός. Το στέμα της Βασίλισσας. Από το 2013 μέχρι σήμερα κυκλοφορούν διεθνώς 7 δισκογραφικές δουλειές της. Το Μάιο του 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο της από μεγάλο εκδοτικό οίκο, μια εξωτική ιστορία αγάπης και τόλμης με το μεθυστικό άρωμα της Ανατολής, όπου έχουμε το βιβλίο με CD. Την εικονογράφηση του βιβλίου υπογράφει η Θωμαή Ζωγράφου. Το αυθεντικό κείμενο της συγγραφέως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης ως λιμπρέτο για τον Έλληνα συνθέτη Balsam 17, ώστε να συνθέτει μουσική για το έργο, δίνοντάς του τη μορφή μιας πρωτότυπης μοντέρνας όπερας διάρκειας 130 λεπτών με τον ομώνυμο τίτλο. Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2016, ενώ συνεχίζονται παραστάσεις σε μουσικοθεατρικές σκηνές της Αθήνας. Σημαντικοί ερμηνευτές του μουσικού θεάτρου, ηθοποιοί, χορευτές και φωνητικά σύνολα δίνουν τη λάμψη τους, όπως ο Γιάννης Φίλιας, Σταύρος Αλαμπασόπουλος, Αγγέλα Μεταλλινού, Βασίλισσα Σημακόπουλος, Φωτεινή Αθανασάκη, Μαρία Λατσίνου, Μάριος Ανδρέου, Αντώνης Μπατσάκης, Γιάννης Δεγαΐτης, Νίκος Παναγιωτούνης, Λίλα Σταθοπούλου, Αλεξάνδρα Φωτεινού και Λευκοθέα Φιλιππίδη. Η οποία έχει πάρα πολλά ταλέντα. Είναι μουσικός, είναι ερμηνεύτρια crossover σοπράνο, είναι συγγραφέας και είναι και ηθοποιός σε θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις. Ξεκίνησες λοιπόν να ασχολείσαι με το τραγούδι από τα 5 σου, αλλά τις περισσότερες σπουδές σου τις πραγματοποίησες στη Γερμανία. Μίλησε μας λίγο έτσι για την πορεία σου στον χώρο της μουσικής εν συντομία. Στα 5 μου ξεκίνησα κυρίως με τις μουσικές σπουδές, με τις σπουδές του πιάνου. Το τραγούδι μπήκε λίγο αργότερα στη ζωή μου, με τις σχολικές χοροδίες και αργότερα με τις σπουδές. Με το πιάνο ξεκίνησα σε ηλικία 5 ετών, στο Εθνικό Οδείο του Μανώλη Καλομήρη, με καθηγήτρια τη Μυρτώ Μαυρίκου. Για να πάρω το δίπλωμά μου, δίπλωμα καθηγήτριας, στα 17 μου χρόνια, με πολύ καλό βαθμό, άριστα παμψηφί, πρώτο βραβείο και αριστείο εξαιρετικής επιδόσεως. Και συνέχισα τις σπουδές μου στη Γερμανία, στο Μόναχο, στο Richard Strauss Conservatorium του Μονάχου, όπου εκεί έκανα και σπουδές μονοδίας και musical theater performance, για να ακολουθήσει η Δρέσδη, το Meisterclasses της Δρέσδης, ας πούμε μεταπτυχιακά, στη μουσική και δραματική σχολή επίσης στο Μόναχο. Το Μάιο του 2015 εκδόθηκε από γνωστό εκδοτικό οίκο το βιβλίο σου με τίτλο «Αστέρι της ερήμου Ναλιμάρ». Μια ιστορία αγάπης και τόλμης. Από πού εμπνεύστηκες? Το «Αστέρι της ερήμου Ναλιμάρ» είναι μια εξωτική ιστορία, όπως το είπες, αγάπης και τόλμης. Έχει όμως ένα βαθύτερο νόημα. Είναι ένα μήνυμα να τολμήσουμε, να ακολουθήσουμε την εσωτερική μας καθοδήγηση και τα ιδανικά μας και να αγωνιστούμε γι' αυτά μέχρι το τέλος, να πιστέψουμε και να αγωνιστούμε. Έτσι λοιπόν η ιστορία, το αστέρι της ερήμου Ναλιμάρ, η ιστορία αγάπης, είναι το τρένο, είναι εκείνη που μας πηγαίνει, μας δίνει αυτό το μήνυμα. Πιστεύω πάρα πολύ στην αγάπη, πιστεύω στον έρωτα και πιστεύω ότι είναι ένα ιδανικό για το οποίο αξίζει κανείς να αγωνίζεται. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν μια έμπνευση για μένα. Παράλληλα έμπνευση ήταν και η Ανατολή, τα μυστήρια της Ανατολής, γιατί το βιβλίο εκτελείται στην Ανατολή, στα βάθη της Ανατολής. Έτσι λοιπόν ήταν για μένα η Ανατολή σε συνδυασμό με ένα υψηλό ιδανικό που είναι στην περίπτωση αυτή η αγάπη. Ήταν μια έμπνευση. Έμπνευση αποτέλεσε επίσης και οι συνομιλίες που είχαμε μια άλλη καλλιτέχνηδα, μια χορογράφο, η οποία κάποια δικά της προσωπικά βιώματα που ήθελε να τα περάσει σε ανατολίτικες χορογραφίες,
μου ζήτησε να της γράψω κάτι και από εκεί για μένα γεννήθηκε μια ολόκληρη ιστορία. Να πούμε ότι υπάρχει και συνοδευτικό μουσικό CD του βιβλίου mm-hmm. που περιέχει ηχογραφημένα τραγούδια και αποσπάσματα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Το κείμενο, το αυθεντικό κείμενο του βιβλίου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον Έλληνα συνθέτη Balsam 17. Έτσι εκείνος πήρε όλο το βιβλίο και έγραψε μουσική γι' αυτό. Το Αστέρι της Ερήμου Ναλιμάρ, πέρα από βιβλίο, είναι ένα νέο ελληνικό musical, μια νέα μοντέρνα όπερα. Που 130 λεπτά διάρκειας, δηλαδή έχει 34 περίπου μουσικά θέματα, από τα οποία τα 20 είναι τραγούδια και τα άλλα 14 είναι αφήγηση με ήχορος με μουσικά θέματα, με μουσικές γέφυρες. Από αυτά, στο CD που περιέχεται στο βιβλίο είναι τα 17 τραγούδια. Όσον αφορά τη μουσική τώρα, το 2015 κυκλοφορεί στη δισκογραφική σου συνεργασία με τον δημιουργό Τάσο Πέτσα, mm-hmm. που σε έφερε για αρκετές εβδομάδες νούμερο 1 θέση στα mm-hmm. top 100 Greece, αλλά και στο γενικό Billboard. Και στα 200 καλύτερα της Ευρώπης, το φτάσαμε μέχρι το 176, τη θέση 176, για 5 εβδομάδες ήμασταν στα top 100 της Ευρώπης με αυτή τη συνεργασία. Είναι μία από τις συνεργασίες μου των τελευταίων ετών, η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα, ο Τάσος Πέτσας μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω αυτό που αγαπώ πάρα πολύ, το crossover στη μουσική, δηλαδή να χρησιμοποιήσω τις κλασικές σπουδές, τον κλασικό τρόπο τραγουδιού, από το οποίο προέρχομαι, μέσα σε πιο μοντέρνα μουσική, το οποίο είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Πρόκειται για μία trip-hop όπερα. Δηλαδή ηλεκτρονική μουσική η οποία έχει μέσα κλασικά φωνητικά. Είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, τραγουδάει και ο ίδιος του, αλλά εκείνος τραγουδάει απλά το στυλ αυτό, trip hop. Εγώ έρχομαι με τα κλασικά φωνητικά και κάνουμε ένα ντουέτο, ένα πολύ ωραίο συνδυασμό, που πήγε και πάρα πολύ καλά τώρα πρόσφατα. Αυτό τώρα είναι το Angel of Mine. Αυτό είναι το Angel of Mine, ναι. Τέλος, θα θέλαμε να μας μιλήσεις λίγο για τις θεατρικές παραστάσεις που έχεις πάρει μέρος. Ποιες είναι αυτές? Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, γιατί ξεκίνησα πρώτα από τις μουσικοθεατρικές παραστάσεις στη Γερμανία, με τις οποίες βρισκόμασταν σε τουρνέ πολύ συχνά σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Όταν γύρισα στην Ελλάδα, τα τελευταία 7 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, υπήρξαν και άλλες θεατρικές συνεργασίες. Είμαι στη θεατρική ομάδα του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιάννη Τεγαΐτη με το όνομα Θεάτροπη. Νομίζω για τέταρτη χρονιά είμαι εγώ ενεργό μέλος. Ήταν κάποια μονόπρακτα του Νίκου Λάσκαρη, μετά ανεβάσαμε τις Τροάδες, πέρυσι ανεβάσαμε την κωμωδία Ζητούνται νέοι και νέες και φέτος ετοιμάζουμε να ανεβάσουμε Λόρκα, Γέρμα του Λόρκα. Τι άλλο να πω? Κάτι άλλο εκτός από αυτά τα σχέδια που μου είπες για το μέλλον? Αυτό που έχουμε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο με όλα αυτά τους συντελεστές που βρίσκονται και μέσα στο CD που συνοδεύει το βιβλίο είναι η παρουσίαση σε παραστάσεις της όπερας «Το Αστέρι της Ερήμου Ναλιμάρ». Έτσι, αφού κάναμε τις πρώτες παραστάσεις, κοιτάζουμε να το ανεβάσουμε σε όσο δυνατόν μεγαλύτερες ή και περισσότερες σκηνές. Είμαστε 16 άτομα επί σκηνής, συν σκηνοθέτη, και είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Άλλα σχέδια για το μέλλον, πέρα από το Αστέρι της Ερήμου Ναλιμάρ, που ευελπιστώ να φτάσει κάπου, να το γνωρίσει όλος ο κόσμος, είναι κάποιες ηχογραφήσεις που έχω τώρα για ένα άλμπουμ με έναν άλλο συνθέτη, με τον οποίο έχουμε κάνει το 2015 και μία δουλειά με τον Μίκη Θεοδωράκη. Είναι και αυτό ηλεκτρονική μουσική, όπου πάλι μπαίνει το crossover κομμάτι, η κλασική μουσική μέσα στη μοντέρνα. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία σε όλα αυτά και στα νέα σχέδια. Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.